Μια λαμπερή εκδήλωση θα διοργανώσει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στη Ζάκυνθο, αφού θα βραβεύσει τους διακριθέντες αθλητές και τα σωματεία για τα έτη 2017-2018. Το παρόν θα δώσουν σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού όπως ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας και ο πρωταθλητής των Στίβο Περικλής Ιακωβάκης. Αυτά τα παιδιά να αισθανθούν ότι η κοινωνία αναγνωρίζει αυτό που έχουν ως αποτέλεσμα μέσα από οποιοδήποτε, να μην μπαίνω σε ξεχωριστές ονομασίες, αθλητικό σωματείο. Και για μένα, να σας πω την αλήθεια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά δαπανούν χρόνο στις προπονήσεις, δαπανούν χρόνο στο να λείψουν εκτός Ζακύνθου για να συμμετάσχουν στους αγώνες και να φέρουν αυτά τα μετάλλια και αυτές τις θέσεις που είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και θα συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αθλητικών σωματείων του νησιού. Είναι πραγματικά αναγκαιότητα για τα παιδιά ένα επιπλέον μπράβο. Δεν είναι αυτονόητο όσο εμείς οι περισσότεροι θεωρούμε αυτό που κάνουν τα παιδιά. Χρειάζονται τη στήριξη, χρειάζονται το επιπλέον μεταλλιάκι, τον απλό έπαινο. Να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη και όλους για την τιμή που μας κάνουν για αυτές τις βραβεύσεις των παιδιών μας. Να ευχαριστήσουμε τους γονείς τους, γιατί είναι ένα βάρος για αυτούς, οικονομικό τουλάχιστον. Οι αθλητές, όπως ξέρετε, βραβεύονται στους χώρους τους. Παίρνουν τα μετάλλια τους, αναγνωρίζονται τις ομοσπονδίες τους, παίρνουν αξιώματα. Το να βραβεύει όμως κάποια κοινωνία, η πολιτεία, τους αθλητές, τους δίνει ιδιαίτερη χαρά. Πολύ καλή εκδήλωση, η οποία αναδεικνύει όλη αυτή την προσπάθεια των σωματείων και των αθλητών και αυτό σίγουρα το χαροποιεί όλους μας. Μάλιστα θα απονεμηθούν και ειδικά βραβεία σε αθλητές με αναπηρία που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά πρέπει να αναγνωριστεί στο πρόσωπό τους ότι η όποια δυσκολία της ζωής δεν τα σταματά στο να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Και γι' αυτό το βάλαμε στις ειδικές βραβεύσεις. Σημαντική προσπάθεια χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς να υπάρχει στήριξη από την πολιτική. Το πλούσιο πρόγραμμα της αθλητικής εκδήλωσης θα μεταδώσει μέσω live streaming το Ionian.